Στο μεταξύ, Χρήσα, υπεγράφει η υπουργική απόφαση για τις βελτιώσεις στη λειτουργία του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τι πρόκειται να αλλάξει? Ναι, Ματίνα, από τους συναρμόδιους υπουργούς Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Σκρέκα, υπεγράφει η οικία με ευνοϊκές αλλαγές. Φέρνει αύξηση του κουρέματος έως και 28% σε εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε και πρόσφατα. Και με την ίδια απόφαση, το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο μένει σταθερό στο 3% για 3 χρόνια. Τώρα, οι τροποποιήσεις και αλλαγές στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού θα ολοκληρωθούν σε λίγες ημέρες. Ακόμα δεν έχουμε έτσι την οριστική ημερομηνία. Να σου πω όμως ότι δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό ακόμα και σε πρόσωπα που κληρονόμησαν οφειλές προς το δημόσιο από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει. Μέσω του εξοδικαστικού μέχρι και το τέλος του 2023 πραγματοποιήθηκαν 12.000 επιτεχείς ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους 4,3 δις ευρώ. Μάλιστα. Χρύσα Φόσκολου, σε ευχαριστούμε πολύ.